Το τη πίστε ω ζηλοπτεροθή στην διονύα. Προσαθλητικά αριστεία. Ανδρικό προσεχώρησα. Και όφθη σωτήρος σωτήρο Βασάνου. Υπερφύσιν εν εγκόν. Δια τούτο εδόξα παραθέου, Κρίσκη Θεό μακαρίστε. Δόξα το δεδοκότησι ισχύει δόξα το σε σαν αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, πασίνη αμάτα. Δεκαπέντε Απριλίου Κρίσκεντος Μάρτυρος Σουκία, Λουκιανού, Πολιεύκτου, Κορδάτου, Αντιόχου, Ιξόρονος, Μεμά, Φόκα, Σεργίου, Δομητίου, Αδριανού, Ζωσιμά, Βίκτορος, Θαλκισίου, Ιορδάνου, Αναστασίου, Θεοδόρου, Ιακώβου και Θεοδοσίου των Μαρτύρων των εν τη και Αναστασίας των Μαρτύρων, Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών ο Άγιος Κρίσκης. Η καταγωγή του ήταν από τα μοίρα της Λυκίας. Την εποχή εκείνη η Εκκλησία δεχόταν ανελέητα τα βέλη των ειδωλολατρών. Τότε ο Κρίσκης ήταν γέροντας, αρκετά μεγάλος στην ηλικία. Όμως η θερμή του πίστη και η ακατανίκητη δίψα για ομολογία Χριστού έδιναν φτερά νεότητας στο γέρικο σώμα του για αγώνα. Μία μέρα και ενώ θυσίαζε μία ομάδα ειδωλο λατρών, ο Κρίσκης πήγε με κατάλληλο τρόπο ανάμεσά τους και προσπάθησε, παρά τις αντιδράσεις μερικών, να τους πείσει για την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Αυτό βέβαια το έμαθε ο έπαρχος και αφού τον κάλεσε, του είπε να μην προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, διότι βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό του και είναι κρίμα να υποστεί μαρτυρικό θάνατο τώρα στα γεράματά του. Ο γέροντας Κρίσκης κοίταξε τον έπαρχο με ήσυχο βλέμμα και του απάντησε «Έπαρχε η αλήθεια της ζωής του Χριστού αποδεικνύεται από την ζωή και τους θριάμβους της Εκκλησίας. Επομένως για μένα τα βασανιστήρια θα αποτελέσουν χαρά, διότι οι χριστιανοί θεωρούν ευεργέτημα να αγωνιστούν και να πάθουν για τον Χριστό» αμέσως τότε διατάχθηκε να τον βασανίσουν και έτσι μαρτυρικά παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Οι Αγίες Αναστασία και Βασίλισσα και οι δυο τους καταγόντουσαν από τη Ρώμη, ήσαν ευγενείς και πλούσιες και έζησαν επινέρονος, 54 έως 68 μετά Χριστόν. Και ήταν από τις γυναίκες εκείνες που μέσα στη διαφθορά που κατέκλυζε τον λαό και τα ανώτερα στρώματα της κοσμοκράτηρας πόλης διατηρούσαν σεμνά ήθη άξια των μεγάλων χρόνων της ρωμαϊκής αχμής. Σε τέτοιο ηθικό έδαφος βλάστησε ο σπόρος του Ευαγγελίου και οι δύο δέχθηκαν την πίστη του Χριστού και με την αγαθοεργή διανομή των υπαρχόντων τους έγιναν παρηγοριά και στήριγμα των χριστιανών της Ρώμης. Όταν οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος έπεσαν ιερά σφάγια στον πρώτο διωγμό εναντίον των χριστιανών από τον Έρωνα, τότε η Αναστασία και η Βασίλισσα παρέλαβαν και ενταφίασαν τα τίμια λείψανα των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Ύστερα από λίγο συνελήφθησαν. Κατηγορήθηκαν ότι ανήκουν σε ομάδα χριστιανών, Εκείνες όχι μόνο δεν το αρνήθηκαν, αλλά και δήλωσαν ότι καυχόνται γι' αυτό και ευχήθηκαν ώστε όλος ο κόσμος να γίνει άξιος της ζωής του Χριστού. Απειλές και βασανισμοί δεν μπόρεσαν να μεταβάλουν την γνώμη τους και ενώ τους είχαν κόψει τα χέρια και τη γλώσσα τους, το φρόνημά τους παρέμενε άπτοτο. Τελικά τις αποκεφάλισαν και έτσι αξιώθηκαν των λαμπροτέρων μαρτυρικών στεφάνων που δίδει ο δωρεοδότης και αγωνοθέτης Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Άγιος Λεωνίδης, Επίσκοπος Αθηνών Για τον Άγιο Λεωνίδη, τον λαμπρό Επίσκοπο των Αθηνών, στα Ιερά Βιβλία της Εκκλησίας, τονίζεται η λαμπρή ιεραρχία του ως χρόνος μαρτυρίου του Αγίου Λεωνίδη πιθανολογείται ο τρίτος αιώνα μετά Χριστόν και ως τόπος μαρτυρίου του η περιοχή της Τριζινίας. Ναός αφιερωμένος στο όνομα του Αγίου Λεωνίδη υπήρχε από παλιά, τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λέχαιο της Κορινθίας. Ενώ κατά παράδοση ο Άγιος θεωρείται προστάτης της Νέας Επιδαύρου, όπου το 1917 βρέθηκαν και τα τίμια λείψανά του. Το μήνυμα της ημέρας Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, ο θάνατος μετετράπη σε ύπνο. Γι' αυτό και οι χριστιανοί δεν λέμε θάνατος, αλλά κοίμησης. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ποιμήν Ιερότατος και Ιεράρχης σοφός της πόλεως γεγονάς των Αθήνων της κλεινής Λεωνίδα μακάριε οθενίερα Ιερατεύσα ο Σιος, η θλίσσος και την πλάνην καθήλες, και νυν πότε υπέρ των τιμών των σε,